Η μετάλλαξη Ομικρόν πολύ ορκεί την Ευρώπη. Στη Γαλλία καταγράφηκε νέο ρεκόρ κρουσμάτων το τελευταίο 24ωρο, με τις μολύνσεις να ξεπερνούν τις 230.000. Στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του, ο πρόεδρος Μακρόν προειδοποιεί ότι οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ δύσκολες. J'en appelle aux 5 millions de non-vaccinés. Faites ce geste simple pour vous, pour vos compatriotes, pour notre pays. Toute la France compte sur vous. Στην Ιταλία, οι νέοι ασθενείς του κορονοϊού άγγιξαν τις 145.000 μέσα σε 24 ώρες. Ο πρόεδρος Ματαρέλα κάλεσε τους πολίτες να εκμεταλλευτούν το δώρο της επιστήμης, την παρασκευή εμβολίων. La ricerca e la scienza ci hanno consegnato molto prima di quanto si potesse sperare questa opportunità. Sprecarla è anche un'offesa a chi non l'ha avuta. Στη Βρετανία, παρά τις 190.000 νέα κρούσματα, χιλιάδες Λονδρέζοι ξεχύθηκαν στους δρόμους για να γιορτάσουν τον ερχομό του 2022. That's the highest rate of infection we've ever seen through this pandemic, and sadly, as a result of that, we are seeing hospitalizations rise, particularly in over 60s. Στη Ρωσία, όπου συνολικά τα κρούσματα του COVID-19 ξεπερνούν τα 10 εκατομμύρια, ο πρόεδρος Πούτιν κάλεσε τους πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν. Вместе продолжали бороться с опасной эпидемией, которая охватила все континенты и пока не отступает. Ανησυχία στους επιστήμονες προκαλεί ο εντοπισμός στο Ισραήλ κρούσματος για πρώτη φορά που νοσεί από κορονοϊό και γρήπη ταυτόχρονα. Πρόκειται για μια ανεμβολία στη Αίγυο με ήπια συμπτώματα. Την ίδια ώρα, νέα έρευνα του Βρετανικού Συστήματος Υγείας δείχνει πως η τρίτη δόση των εμβολίων μειώνει κατά 81% τον κίνδυνο νοσηλείας από τη μετάλλαξη Όμικρον. Παράλληλα, ο κίνδυνος εισαγωγής ασθενών με Όμικρον σε νοσοκομείο είναι κατά 1/3 μικρότερος σε σύγκριση με την παραλλαγή Δέλτα.